Λοιπόν, μία ακόμη ερώτηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν έχει ακουστεί τίποτε, εσείς το είπατε αυτό, και θέλω διευκρινήσεις, γιατί αν όντως ισχύει τότε... Τι είπα? Στο Άλτερ συγκεκριμένα το είπατε, ότι οι Τούρκοι στήσανε προβοκάτσια για τις 21 Μαΐου, είχαν στις προβοκάτσια. Α, έχουν στήσει, δεν είναι. Έχουν στήσει. Μισό λεπτό. Συνέλληνες, για να δείτε πώς μας κοροϊδεύουν και πώς μας κρύβουν ειδήσεις. Στο διαδίκτυο, στα ελληνικά, υπάρχει μια ιστοσελίδα στο Facebook, η οποία λέει 21 Μαΐου απέχουν από την εργασία οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, ο στρατός, το ναυτικό, η αεροπορία, η αστυνομία, το λιμενικό, η επιτροπιστική και όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι απέχουν από την εργασία. Αν τα μέλη του group ξεπεράσουμε τα 10.000, το υλοποιούμε. Ενημερώστε διοικητές ή διευθυντές σας και πείτε τους ότι δεν θα παρουσιαστείτε τη συγκεκριμένη ημέρα. Αν ο διοικητής σας είναι στόχος στην Εσπερία τώρα και δεν έχει καταλάβει που πάει το πράγμα, πείτε τη συγκεκριμένη ημέρα ότι είστε άρρωστος. Και αυτός θα είναι άρρωστος. Στόχος του κειμένου είναι να προσελκύσει 10.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Περίμενα τώρα. Ψάχνοντας να δούμε πού πηγαίνει αυτή η ιστοσελίδα, ναι, η οποία αναρτήθηκε με IP, ναι, δρομολογείται από την Άγκυρα. Στο Facebook. Δηλαδή βρήκαν τα ηλεκτρονικά, έχουν εκείνη στην Άγκυρα. Μπράβο. Μάλιστα. Δηλαδή θέλουν 21 Μαΐου να μην εργάζεται ο στρατός, να μην εργάζεται η αστυνομία, ετοιμάζουν προβοκάτσια. Όταν έλεγε ο πρόεδρός μας στο Μέγκα χθες, δεν έπρεπε να έρθει ο Ερντογκάν. Κάτι γνώρισε. Κάτι ήξερε. Όπως κάτι ξέρω εδώ και μέσα για το θέμα αυτό. Στο Facebook αυτό είναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ προσπαθούν με τη μέθοδο του μυθιδατισμού να σπίνουν το δηλητήριο της απεργίας, να κάνουν απεργία στην τελική 21 Μαΐου και να γίνει προβοκάτσια. Αυτά όμως κάνουν στο Facebook αυτό. Τα έχει πάει στην Άγκυρα. Μυθ. Μυθ, κύριε Αντωνάκο. Μυθ, κύριε Αντωνάκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ντρέπομαι γιατί επαναλαμβάνω, είμαι ο μοναδικός που το λέω και θα κάνω και ερώτηση αυτό το πρωί. Κάνω έκκληση 21 Μαΐου κανείς εξωματικός να μην πάει στη διαδικασία της απεργίας. Να είναι εκεί όλοι αξιωματικοί. Ούτε απεργία, ούτε αποχή, ούτε τίποτα. Να είναι στη θέση τους. Να είναι στη θέση τους όλοι. Να είναι στη θέση τους όλοι. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, να είστε προσεκτικοί. Να είστε στη θέση σας όλοι 21 Μαΐου. Εδώ μέσα λοιπόν τα σχέδια αυτά είναι γραμμένα όλα, κύριε Τονάκο. Και προκαλώ τον οποιονδήποτε να μου πει, γιατί έχετε ελάχιστα ετρότητα ακόμα για να παραλάβετε τα 7,45 ευρώ από 150 ευρώ. Πού αλλού ακούτε όλα αυτά? Πέστε μου, ούτε 2,5 λεπτά δεν έχετε. Ούτε 2,5 λεπτά. 2,31,0, 25, 23, 45 ευρώ, 7 έργα από 150 και πλέον ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε. Μιλάμε για μία από τις σπουδαιότερες υπερπροσφορές των εκδόσεων Κάδμος, αγαπητοί φίλοι, που για σας θα είναι μόνο στην τιμή των 45 ευρώ, και ενώ η πραγματική τιμή είναι πάνω από 150 ευρώ. Είναι όλα βιβλία σημαντικά, καινούρια, πολυσέλιδα, μόνο στις εκδόσεις Κάδμος διατίθενται, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα μπορέσετε, αγαπητοί φίλοι, να γίνετε κοινωνή γνώσεων μοναδικών μέσα από αυτή την υπερπροσφορά. 2-3-10-25-23-20, τηλεφωνήστε αυτή τη στιγμή, στηρίξτε τις εκδόσεις Κάδμος. Οι εκδόσεις Κάδμος σας ενημερώνουν ακριβώς για όλα αυτά τα θέματα, και ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, του οποίου το βιβλίο είναι δωρεάν στην υπερπροσφορά, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι εδώ και αποκαλύπτει πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Και τα γράφω κιόλας με τα βιβλία. Στηρίξτε λοιπόν τις εκδόσεις Κάδμος, 2-3-10-25-23-20, στην τιμή των 45 ευρώ η υπερπροσφορά. Τα πετρέλαια στόχος της Άγκυρας με τις παραβιάσεις αγαθονής και φαρμακονής. Μάλιστα. Με στοιχεία και όχι αφηρημένα. Άκριο. Και πολλά που λέω εδώ μισά είναι καταγεγραμμένα εδώ μέσα όλα. Γιατί δεν θέλω να μπλέξω την τηλεόραση σε περιπέτειες. Γιατί εγώ δεν είμαι μπλόκερ ανώνυμα να γράφω ό,τι θέλω. Φαίνομαι και μπλέκω και την τηλεόραση, έτσι. Γι' αυτό δεν λέω παραλάβετε τα. Θα πάρετε πρωτογενή ενημέρωση, συνέλληνες. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Ποιος τόλμησε να τα βάλει με στο τραπέζι της μωρέ? Οι ειδήσεις που εκθέτουν μουσουλμάνους, γιατί δεν λέγονται? Το είπα και στην ΕΠΕ. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ιούνιος 2009 και Μάρτιος 2010.